Γεια σας. Ακούτε τα μικρομέγαλα νέα. Καλημέρα σε όσοι μπορούν και εξακολουθούν και αντιστέκονται. Επειδή είσαι μέλος του πυρήνα ΕΠΑΜ Σαντορί, μπορεί να μας πει μια ευχή για το συνέδριο του ΕΠΑΜ. Μια ευχή για το συνέδριο του ΕΠΑΜ. Ναι. Δεν ξέρω. Καλά μυαλά. Καλά μυαλά. Είναι μια ευχή, οπωσδήποτε αυτή είναι μια ευχή. Μιλάω με τον Δημήτρη τον Κυπριώτη, τον οποίο θέλω σαν λάμπρος καθαρός να τον ευχαριστήσω για τη συμμετοχή του στην πολιτική γραμματεία και την προσπάθεια που έκανε μαζί με όλους τους άλλους φυσικά και τίποτα παραπάνω. Δημήτρη, πες μου τη γνώμη σου για αυτό που περιμένουμε για το συνέδριο. Ευχαριστώ Λάμπρο και για τα λόγια τα οποία προανήγγειλες, αλλά δεν κάνουμε τίποτα περισσότερο. Εθελοντικά κάνουμε τη δουλειά μας όλοι για να φέρουμε τα πράγματα λίγο πιο μπροστά για το ΕΠΑΜ. Τώρα, το συνέδριο που έχουμε μπροστά μας, από μόνο του αυτό αποτελεί ένα γεγονός. Γιατί? Γιατί τα κινήματα της πλατείας δίνουν αναφορά πλέον σε ό,τι έχει απομείνει σε αυτό που λέγεται ΕΠΑΜ. Και όχι μόνο αυτό. Είναι σημαντικό το γεγονός γιατί 3 χρόνια ίδρυσης του ΕΠΑΜ φέρνει 3ο συνέδριο. Αυτό είναι κάτι μοναδικό ακόμα και με, αν θέλετε, εντός εισαγωγικών μεγάλα κόμματα που ψάχνουν να βρουν ημερομηνίες πότε θα κάνουν και ανάλογα με σκοπιμότητες τις οποίες έχουν να κάνουν ένα συνέδριο. Τώρα, αυτό καθ' αυτό το συνέδριό μας έχει συγκεκριμένες θέματα. Το πρώτο και κύριο θέμα είναι να δούμε, ας πούμε, μέσα από μια καλόπιστη και καλοπροαίρετη κριτική επικοδομητική κυρίως τα λάθη τα οποία έχουν γίνει, ούτως ώστε να υπάρξει η βελτιωτική τους προοπτική. Το δεύτερο κυρίως, να δούμε καταστατικά πώς μπορεί να πάει καλύτερα το κίνημα, πιο ευέλικτα αν θέλεις και πιο δημιουργικά και πιο άμεσο δημοκρατικά. Και το τρίτο είναι μέσα από μια ανανέωση προσώπων να βγουν στην επιφάνεια και νέα στελέχη, ούτως ώστε με τη νέα στρατηγική η οποία θα μπει σύμφωνα με την πολιτική συγκυρία την οποία ζούμε όλοι μας, έτσι να δούμε πώς θα πλησιάσουμε περισσότερο σε αυτό που λέμε ανατροπή αυτού του συστήματος. Αυτό πιστεύω θα είναι και το πλαίσιο στο οποίο θα κινηθούμε, άρα με μια ενωτική προσπάθεια όλοι μαζί να προσπαθήσουμε για το καλύτερο. Εντάξει, πάρα πολύ ωραία. Ευχαριστώ πάρα πολύ Δημήτρη μου. Να είσαι καλά, να είσαι καλά Λαμπρό. Γεια σου Λάμπρο. Ναι, γεια σου Δημήτρη, τι κάνεις? Καλά μωρέ. Θέλω να μου πεις μια ευχή, επειδή θα κάνουμε ένα αφιέρωμα στα μικρομέγαλα, για το συνέδριο μόνο την Κυριακή. Θέλω να προσπαθήσετε όπως προσπαθήσαμε και εμείς, είμαι σίγουρος ότι θα το κάνετε, να μαζέψετε όσο περισσότερο κόσμο που είναι κοντά δίπλα στο ΕΠΑΜ και ήταν, ή ενδεχομένως ήταν μαζί, για να συζητήσετε ό,τι ο κόσμος θεωρεί ότι πρέπει να γίνει. Γιατί αυτή τη φορά νομίζω ότι πρέπει να ακούσουμε περισσότερο παρά να πούμε. Και έχει σημασία να πάρουμε από τον κόσμο δυναμική και ιδέες. Εύχομαι να έχουμε καινούργιες και έξυπνες ιδέες για να μπορέσουμε να κάνουμε καλύτερα αυτό που κάνουμε μέχρι τώρα. Να είσαι καλά, Δημήτρη μου. Έγινε. Να είσαι καλά. Θα σε δω στην Αθήνα. Γεια σου. Εννοείται. Γεια.
τώρα οδηγώ, βρε, μες στη μέση δρόμου. Α, οδηγείς. Δεν πειράζει. Μια ευχή για το συνέδριο. Μια ευχή. Ναι. Τι εύχεσαι να πετύχουμε? Τι εύχομαι να πετύχουμε? Θέλω να γίνει μια πολύ σοβαρή δουλειά μέσα στο συνέδριο όσον αφορά την τροποποίηση του καταστατικού μας σε όσα έχουμε δει ότι χρειάζεται όλο αυτό το καιρό. Μια σοβαρή και δημοκρατική δουλειά και συζήτηση, όπως εμείς οι πανέτες ξέρουμε, προκειμένου να φτιάξουμε και να τροποποιήσουμε το καταστατικό μας όπου χρειάζεται, γιατί αυτό είναι ένα εργαλείο που θα μας βοηθήσει στον αγώνα και στην πορεία. Αλλά γενικά εύχομαι ότι να επιβεβαιώσουμε άλλη μια φορά την αποφασιστικότητά μας για τον αγώνα, την ενότητά μας και ακόμα μια πολύ γενναία ανανέωση των οργάνων του ΕΠΑΜ. Να είσαι καλά, Μανώλη μου. Εγώ προσωπικά ευχαριστώ για τη δουλειά που έχει κάνει στο οργανωτικό. Όλη η παλιά φουγά, καιρός είναι να επιστρέψουμε στη βάση, στους πυρήνες μας και να έρθουν νέοι άνθρωποι. Να είσαι καλά, Μανώλη, σε ευχαριστώ πάρα πολύ. Άντε, καλή μας συνέχεια. Να έχει κάποιο αποτέλεσμα όλη η συζήτηση που θα γίνει και να μην απομονωθούμε από την κοινωνία, να βγούμε μπροστά στην κοινωνία και να είμαστε κοντά στα προβλήματα που αντιμετωπίζουμε όλοι, γιατί όλοι μας είμαστε μέρος της κοινωνίας, να συνεχίσουμε ενωμένοι. Ωραία. Πιο δυναμικά, άσχετα με το αποτέλεσμα των εκλογών, αν και νομίζω ότι τα πήγαμε αρκετά καλά. Όλοι μας δώσαμε το καλύτερο που μπορούσαμε και ελπίζω να υπάρχει κάποια θετική εξέλιξη, να συνεχίσουμε πάλι δυναμικά να προχωρήσουμε. Να είστε καλά, σας εύχομαι καλή συνέχεια. Αυτό αν και με πετύχατε στον δρόμο. Το συνέδριο θα γίνει στην Αθήνα, δεν είναι? Ναι, βέβαια, το συνέδριο θα γίνει στην Αθήνα. Μακάρι να μπορούσατε να έρθετε. Δεν ξέρω, μπορεί να κατεβώ κάποια μέρα. Να είστε καλά, είναι αλήθεια ότι οι άνθρωποι που είμαστε στην επαρχία είναι λίγο πιο δύσκολο η μετακίνηση. Ευχαριστώ πάρα πολύ για την προσπάθεια, για τον αγώνα και πάντα μαζί. Ναι, να συνεχίσουμε, να μην απογοητευόμαστε. Αυτό έχει σημασία. Λοιπόν, και πάλι ευχαριστώ, καλημέρα. Γεια χαρά. Woke up this morning with an old song in your head. Spilled wine glass and a stranger in your bed. Well, the boots were on and the sheets were burgundy red. The boombox is on a table against a wall. There's stacks and stacks and stacks of tapes are ready to fall. Well, your white chest lays all alone in the hallway. Woo! The window at the bird is all in a line. You can just see through the blood that's in your eyes. He don't move, he just lies and lies and lies. Ain't it lonesome, lonesome when you can't even remember the names? Ain't it lonesome, lonesome, hey, you can't even remember the names? You see, never, 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 never again.
the church bells ringing and the neighbors are locking the door. Stranger rolls over two times and asks one more. So you crawl in the kitchen and hit the floor. Are you woke up this morning with an old song in your head? Spill wine glass and a stranger in your bed. Well, the boots were on and the sheets were burgundy red. You say never, 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 never again. Κοίταξε να δεις. Μετά από 4 χρόνια επώδυνα και εξαντλητικά για τον ελληνικό λαό, καταρχήν οφείλουμε να παραδεχτούμε πως βρισκόμαστε σε ένα σημείο καμπής. Σε αυτή τη χρονική στιγμή οφείλουμε σαν μέτωπο να σταθούμε στο ύψος των περιστάσεων. Κατά τη γνώμη μου οφείλουμε να διατηρήσουμε αναμένη τη φλόγα της αντίστασης στην εμφόρια και ξένη κατοχή, που εγκαινιάστηκε με έντονο τρόπο πριν μερικά χρόνια στις πλατείες, η οποία όμως πρέπει όλοι να παραδεχτούμε, έχει δεχτεί αρκετά πλήγματα σήμερα. Άρα οφείλουμε να διατηρήσουμε στην επικαιρότητα τη δεξιακή μας λογική, που έχει διαπεράσει πολύ περισσότερο κόσμο από αυτόν που μας επέλεξε στις πρόσφατες εκλογές. Απέναντι σε ένα απάνθρωπο σύστημα, που θα έλεγα σε καιρούς, θα έλεγα ότι τους σκιάζει η φοβέρα και τα πλακώνει η σκλαβιά με σημερινά δεδομένα. Στο ειστήσιο συνέδριό μας οφείλουμε να δείξουμε αυτή την αποφασιστικότητά μας, το μέταλλο και τη δύναμη που το απαιτούν οι καιροί. Οφείλουμε να δείξουμε για άλλη μια φορά τη δημοκρατία της στην πράξη. Θα ήθελα να σε ρωτήσω, εν ώψη κάποιων ποιοτικών, ίσως ποιοτικών, κάποιων αλλαγών πάντως στην πολιτική σκηνή, η οποία βέβαια παραμένει συστημική και όπως συμφωνούμε ότι παραμένει συστημική και δεν δείχνει εύκολα ότι μπορεί να μεταβληθεί. Uh-huh. Εν ώψη πάντως αυτών των αλλαγών, ποιες πρέπει να είναι οι δράσεις μας, πώς πρέπει να σταθούμε στον κόσμο δίπλα από εδώ και πέρα. Και υπονοώ τα ζητήματα τα οποία τίθεται περί συνεργασιών κτλ. Κοίτα να δεις, η λογική του ΕΠΑΜ από την αρχή, από τότε που ιδρύθηκε, είναι συγκεκριμένη. Εμείς βάζουμε το μίνιμουμ έτσι ώστε να ενωθεί ο ελληνικός λαός πέρα από ιδεολογικές περιχαρακώσεις, έτσι ώστε να αντιμετωπίσουμε το τώρα, αυτό που καίει τον ελληνικό λαό, έτσι ώστε να ανακτήσουμε τα βασικά πράγματα που χάθηκαν με την άγρια επίθεση της ντόπιας και ευρωπαϊκής ολιγαρχίας. Σε αυτή τη λογική κινούμαστε και τώρα. Αυτό δεν έχει αλλάξει. Αυτή είναι η φυσιογνωμία του ΕΠΑΜ. Δηλαδή προσπαθούμε μέσα από αυτή τη λογική να βρούμε τις κατάλληλες συμμαχίες έτσι ώστε να πετύχουμε το σκοπό μας. Έτσι κάνουμε και τώρα. Το θέμα των συνεργασιών, όπως ξέρεις, είναι θέμα βασικό και του φετινού συνεδρίου, ήταν και του πρώτου, ήταν και του δεύτερου συνεδρίου. Με ποιες λεπτές γραμμές, σε ποιες λεπτές γραμμές θα κινηθούμε, θα το αποφασίσει το συνέδριο και στην ουσία είναι και στον προσυνεδριακό διάλογο που ήδη έχει αρχίσει και θα φανεί ξεκάθαρα ποια απόφαση θα πάρει το συνέδριο, πώς θα κινηθεί. Πέρυσι, ας πούμε, είχαμε συγκεκριμένη λογική που είχε αποφασίσει το συνέδριο και τα κεντρικά όργανα την ακολούθησαν απαραίτητα. Θα το δούμε προφανώς με τα καινούργια δεδομένα που προέκυψαν και με τις ευρωεκλογές και με τις επικίνδυνες εκλογές που θα έρθουν. Πολύ καλά. Γιώργο, οφείλω να σε ευχαριστήσω για την προσπάθεια που έχεις κάνει αυτό τον καιρό στην πολιτική γραμματεία. Και αν έχεις κάτι άλλο να πεις, και θα σε αποχαιρετήσω. Ναι, και απλά θέλω να πω ότι να το δούμε, πρέπει όλοι να το δούμε. Και πάνω απ' όλα πρέπει να σταθούμε στα πόδια μας. Είναι βασικό αυτό. Δηλαδή, πολλοί συναγωνιστές και ο ελληνικός λαός, δηλαδή υπάρχει μια περίεργη ατμόσφαιρα ιτοπάθειας. Σε αυτή την περίπτωση, οφείλουμε να δώσουμε αυτό το κουράγιο που χρειάζεται, ώστε να σταθούμε στα πόδια. Να κρατήσουμε τον αυτοέλεγχό μας με αποφασιστικότητα και προφανώς χρειάζονται φρέσκα μυαλά, φρέσκα χέρια και πόδια. Γιατί οφείλουμε να παλέψουμε για τη δημοκρατία μας και την εθνική ανεξαρτησία, γιατί κανένας δεν το κάνει για εμάς. Εγώ προσωπικά δεν έχω άλλη επιλογή. Θα μου πείτε, πολλοί διερωτούνται, υπάρχει διέξοδος από την κρίση. Κατά τη γνώμη μου, υπάρχει διέξοδος. Αρκεί να δούμε τα πράγματα πιο καθαρά.
αρκεί να δράσουμε αναλόγως, αρκεί να επανακτήσουμε τον αυτοέλεγχό μας, να ανακτήσουμε τη συλλογική μας δύναμη, να μην κανιβαλίζουμε τις άρχες μας και να πάρουμε θέση σε αυτή τη ζωή. Ξέρουμε πολύ καλά ότι στα 4 χρόνια που έχουν έρθει, ο λαός έχει τεθεί στην άκρη. Παρούσα φάση, Γιώργο, είναι να έχουμε οφείλω να σε ευχαριστήσω και πάλι και να σε χαιρετήσω και να ευχηθώ καλή δύναμη για όλους μας. Καλή δύναμη. This morning with an old song in your head, spilled wine glass and a stranger in your bed, where the boots were on and the sheets were burgundy red, the boom boxes on a table against a wall, there's stacks and stacks and stacks of tapes are ready to fall, where your white chest lays all alone in the hallway. Woo! Ελπίζω το συνέδριο να μας βοηθήσει ως μέτωπο να μπορέσουμε να προχωρήσουμε στο επόμενο στάδιο και επίσης να μπορέσουμε πρώτα-πρώτα να σταθούμε στα πόδια μας ώστε να είμαστε εκεί όρθιοι όταν μας χρειαστεί ο λαός. Διότι προσωπικά πιστεύω ότι ο αγώνας μας αυτή τη στιγμή είναι προετοιμασία για κάτι που έρχεται. Οπότε το πρώτο και πιο σημαντικό είναι να μείνουμε όρθιοι, ενωμένοι, αγαπημένοι μέχρι να έρθει αυτή η ώρα και στιγμή που θα πρέπει να κάνουμε αυτό που πρέπει να κάνουμε. Ωραία, πολύ ωραία. Αυτό είναι για το συνέδριο. Να οργανωθούμε λιγάκι. Όποιος μπορεί. Θα ειδωθούμε σίγουρα στο συνέδριο. Ναι, ναι. Εντάξει. Εντάξει. Λοιπόν, ναι, ναι, καλή αντάμωση. Έλα, γεια, γεια. Γεια, γεια. Καλημέρα. Γεια. Church bells ringing and the neighbors are locking the door. Stranger rolls over two times and asks for one more. So you crawl in the kitchen and hit the floor. Oh, you woke up this morning with an old song in your head. Spilled wine glass and a stranger in your bed. Well, the boots were on and the sheets were burgundy red. You say never, 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 never again. Τα συνέδρια πάντα παραδοσιακά είναι μια γιορτή της δημοκρατίας, ένα παραπάνω το συνέδριο του ΕΠΑΜ, όπου η δημοκρατία είναι πάντα το ζητούμενο. Σε κάθε περίπτωση, αυτό που μας ενδιαφέρει είναι να προωθήσουμε και άλλο τις οριζόντιες διαδικασίες του ΕΠΑΜ. Αυτή είναι η δική μου τουλάχιστον ελπίδα και προσδοκία ότι θα βγει αυτό από το συνέδριο. Περισσότερη δημοκρατία μέσα στο μέτωπο και πιο πολύ άνοιγμα στην κοινωνία. Αυτό ελπίζω να βγει. Και λιγότερο εσωστρέφεια και λιγότερο γκρίνια και λιγότερο να ασχοληθούμε με τα τι και τι δεν έγινε στις εκλογές και γιατί το ποσοστό ήταν έτσι αλλιώς. Κοιτάμε μπροστά και κοιτάμε το μέλλον. Ωραία, ο πυρήνας θα στείλει, θα κατέβεις εσύ, κάποιος θα βάλει στον πυρήνα. Ναι, νομίζω θα είμαστε τρεις εκπρόσωποι, θα είμαι εγώ ο Σταμάτης και δεν ξέρω την τρίτη περίπτωση θα δούμε αν τελικά έχουμε τίποτα ιδέες και προτάσεις από τον πυρήνα ή ακόμα. Θα συνεδριάσουμε την Πέμπτη το απόγευμα. Έχουμε κάποια θεματάκια τα οποία θα τα δούμε και συλλογικά μπράβο, θα τα... Μπράβο, μπράβο, μπράβο. Θα χαρώ πάρα πολύ να σε δω, Μανώλη. Θα είμαι και εγώ. Εντάξει, λαμπρό. Έγινε. Σας εύχομαι καλή δύναμη, παιδιά. Γεια χαρά. Άστε καλά, γεια, γεια. Πες μου την τι εύχεσαι και τι ελπίζεις για το συνέδριό μας. Αυτό που εύχομαι για το συνέδριό μας και για όλους μας σύσσωμα είναι ταπεινότητα, αναγνώριση και διόρθωση των λαθών που έχουν γίνει και εύχομαι να είναι το έναυσμα να καταλάβουμε ότι η ενότητα ανάμεσά μας και η αλληλεγγύη πρέπει να προϋπάρξει, πρέπει να υφίσταται πριν να την απαιτήσουμε από την κοινωνία. Και βεβαίως αυτό που είναι η κύρια ελπίδα όπως είναι όλων μας είναι να είμαστε μια δύναμη η οποία
Ελευθερία θα διατηρηθεί ζωντανή για να δούμε επιτέλους αυτό το όνειρο όλων μας, την ελευθερία της πατρίδας μας, να μπορέσουμε να συνεισφέρουμε στην πολιτική λογική του τόπου, έτσι ώστε να μπορέσουμε να επηρεάσουμε τις αντιμνημονιακές δυνάμεις, να συσπηρωθούμε, να ενωθούμε και να σώσουμε, όχι να σώσουμε εμείς, να σωθούμε μάλλον από αυτή τη λέλαπα που μας πεθαίνει. Τελικά να τους ανατρέψουμε. Σε ευχαριστώ πάρα πολύ, Ντίνα, για τις προσπάθειες. Και εγώ. Καλή σου μέρα. Να για το καλά. Επόμενο, έτσι. Θα τα πούμε, θα τα πούμε. Καλημέρα, θα τα πούμε στο συνέδριο. Καλή σου μέρα. Ότι το συνέδριο αυτό πρέπει να είναι ένα συνέδριο αναγέννησης του ΕΠΑΜ στις νέες συνθήκες. Έτσι ώστε να μπορέσει να ανταποκριθεί με τους καλύτερους δυνατούς όρους στις νέες συνθήκες. Αν θέλεις πιο αναλυτικά, στο τελευταίο ΕΣΟΣΟΥ, αν το έχουμε αναρτήσει, πρέπει να το έχουμε αναρτήσει. Στην ομιλία είχα βάλει κάποια τέτοια ζητήματα. Αλλά το βασικό που με ενδιαφέρει είναι ότι χρειαζόμαστε, το έχουμε ανάγκη όλοι, μία αναγέννηση, ανανέωση και των στελεχικών μας οργάνων και του τρόπου δουλειάς και λειτουργία μας, έτσι, όχι των προταγμάτων προφανώς, αλλά της εκφοράς τους στις νέες συνθήκες. Σωστά. Αναγέννηση των ελπίδων, κυρίως. Βεβαίως, αυτό. Αναγέννηση των ελπίδων, αναθέρμανση της προοπτικής, να τονώσουμε το ηθικό πριν απ' όλα του κόσμου και αυτό χρειάζεται εμείς για να πιστέψουμε στο σκοπό μας. Πριν απ' όλα, έτσι. Να είσαι καλά. Σε ευχαριστώ να, για τις προσπάθειες τις οποίες κάνεις. Όλοι μαζί τις κάνουμε, παιδιά. Δεν είμαστε καλύτεροι. Ναι. Να είσαι καλά. Όλοι μαζί. Έλα, χαιρετώ. Καλό βράδυ. Γεια χαρά. Γεια. Μιλάμε τον Δημήτρη, τον Μεδρινό από Τσαντορίνη. Καλησπέρα, Δημήτρη μου. Μια ευχή και τι προσδοκία έχουμε από το συνέδριο? Ναι, πιστεύω ότι ο λαός μας αργά γρήγορα θα σηκωθεί στα πόδια του. Θα ψάξει να κουμπίσει κάποιον, ο οποίος θα μείνει, θα είναι αυτός που θα μείνει τελικά όρθιος στο τέλος. Στην μάχη αυτή, στον πόλεμο αυτόν που δέχεται η πατρίδα μας. Ελπίζω ότι είμαστε έτοιμοι ως επαμήτες και επαμήτησες να μετασχηματίσουμε το ΕΠΑΜ σε πραγματικό φάρο δημοκρατίας και ελπίδας. Να μείνουμε πιστοί στα προτάγματά μας, που δεν είναι άλλα από τα βασικά προτάγματα από την τιμωρία των ενόχων, τη μονόμερη διαγραφή του χρέους, την επιστροφή σε εθνικό νόμισμα και το νέο σύνταγμα, το νέο δημοκρατικό σύνταγμα, να δώσουμε την μάχη και να εμπνεύσουμε τους Έλληνες για να δουν ποιος είναι ο εχθρός μέχρι την τελική νίκη. Λοιπόν, να ευχηθούμε λοιπόν καλό κουράγιο σε όλους μας. Ευχαριστώ προσωπικά για τον αγώνα και τις προσπάθειες τις οποίες κάνεις, Δημήτρη, και με βέβαιος ότι θα τα πούμε στο συνέδριο. Να είσαι καλά, να είσαι καλά. Καλό βράδυ, Δημήτρη. Ευχαριστώ πολύ. Καλό βράδυ. Tell me I'm just crazy, or I've forgotten where I come from.
περιμένουμε καλή από αυτό το συνέδριο και τι πρέπει να προσπαθήσουμε. Λοιπόν, εγώ θέλω να συσπυρώσουμε όλους τους Έλληνες, όλο τον λαό ο οποίος στενάζει αυτή τη στιγμή και προσπαθεί να βρει με ποιο τρόπο θα αντιμετωπίσει αυτή τη λέλαπα και τη δυστυχία στη ζωή του και προσπαθεί να βρει το βηματισμό του. Πρέπει να μεταδώσουμε αυτές τις ιδέες και να επικοινωνήσουμε με έναν διαφορετικό ίσως τρόπο, γιατί με τόσα θέματα που αντιμετωπίζουν οι συνάνθρωποι μας ίσως να μην έχουν αντιληφθεί. Πρέπει λοιπόν να συστρατεύσουμε και αυτό τον κόσμο, να τον βγάλουμε μέσα από το φόβο τον οποίο διακατέχεται και τον έχουμε δίπλα μας. Αυτό είναι το ένα, ότι πρέπει να συστρατευτούμε όλοι οι πολιτικοί φορείς, ασχέτως αριστερού και δεξιού, όπως λέμε τόσο καιρό και βρίσκουμε άρνηση και τείχους. Πρέπει όλοι να κατανοήσουν ότι ό,τι υποθέσεις και ευχολόγια κάναμε νωρίτερα, αυτά έχουν καταρριφθεί. Πρέπει να στρατευτούμε όλοι ενιαία και με τοπικά σε ένα κοινό σχέδιο το οποίο θα ανατρέψει όλο αυτό το σύστημα, το οποίο είναι πάρα πολύ εξελιγμένο και πολλά χρόνια μπροστά από εμάς που κινούμαστε χωρίς πόρους και δυνατότητες οικονομικές. Και δεν έχουμε και εμπειρία. Και εμπειρία, διότι είμαστε απλοί καθημερινοί άνθρωποι, δεν είχαμε ασχοληθεί με την πολιτική, δεν είμαστε κομματικά στελέχη κάπου αλλού, περισσότεροι από όσο γνωρίζω. Αυτό έτσι ακριβώς είναι. Όμως πάλι το ΕΠΑΜ είναι μόνο 3 χρονών. Έτσι ακριβώς. Είστε πάρα πολύ καλά, αγαπημένοι συναγωνιστοί. Μαραθώνιος. Μαραθώνιος. Έχουμε προσπαθήσει πάρα πολύ υπεράνω των δυνάμεών μας και των δυνατοτήτων μας και μέσα από αυτή την προσπάθεια έχουμε καταφέρει αρκετά πράγματα. Πιστεύω λοιπόν ότι το τρίτο συνέδριο του ΕΠΑΜ, το οποίο γίνεται έτσι με πάρα πολύ αδημονία από όλους μας, να εξελίξουμε λοιπόν αυτό τον αγώνα και την προσπάθεια. Και έχω μια πολύ μεγάλη επιθυμία και ελπίδα ταυτόχρονα στο τρίτο συνέδριο οι συναγωνιστές που θα εκλεγούν στο νέο όργανο να στρατευτούν ανιδιοτελώς με όλες τους τις δυνάμεις και τις δυνατότητες, με πολλή επιμονή και αδιάλειπτα. Όσοι μπορούμε θα είμαστε δίπλα τους και τους ενημερώνω ότι αυτός ο αγώνας σε μία θέση, σε ένα θεσμικό όργανο δεν είναι μία θέση ας πούμε που έχεις μία έγκλη. Είναι μία θέση στρατιώτη ο οποίος μάχεται καθημερινά, κάνει πάρα πολλές θυσίες και πρέπει να τις κάνει και είναι ικανοποίηση αυτό και πρέπει να καταλάβουν ότι είναι θέση ευθύνης πάρα πολύ σοβαρής, ξεχνάς τα πάντα και στρατεύεσαι σε ένα αγώνα. Και ελπίζω όσοι εκλεγούν να έχουν αυτό το σκεπτικό μέσα τους, ότι κάποιος ο οποίος δεν γνωρίζει θα βοηθηθεί, θα τα καταφέρει, θα μάθει. Αυτό όμως είναι πραγματικά η αγωνία μου, αν θέλεις, αυτό το οποίο νιώθω ότι πρέπει να γίνει. Διότι όταν είμαστε ενωμένοι και έχουμε τις όποιες αδυναμίες, νομίζω ότι αυτά όλα εκλείπουν από την αλληλεγγύη που έχουμε μεταξύ μας. Ωραία. Και την προσπάθεια. Καλή μου, σε ευχαριστώ και προσωπικά για τους αγώνες που κάνεις. Θα συνεχίσουμε. Κάνω αυτό, νιώθω σαν άνθρωπος, Λάμπρο μου, και δεν θα σταματήσω, έτσι, το ξέρεις. Θα συναντηθούμε στο συνέδριο φυσικά. Βεβαίως, βεβαίως, με πάρα πολύ χαρά. Λοιπόν, σε χαιρετώ. Γεια σας, καλό απόγευμα στη Σύρο και χαιρετισμούς αγωνιστικούς και μαχητικούς. Heading downtown, bracing 40. Heading downtown, bracing 40. Serving papers in my hand. Serving papers in my hand. Ελπίζω το συνέδριο το ΕΠΑΜ να βγει πιο δυνατό και πιο ικανό να απευθυνθεί στην κοινωνία, να δεθεί με τον ελληνικό λαό και να εκπληρώσει την αποστολή του. Ωραία. Σχετικά με τις προκλήσεις που έχουμε, τις καινούργιες, τι μπορεί να κάνει το συνέδριο? Το συνέδριο μπορεί να είναι μια αφετηρία. Μια αφετηρία για να μάθουμε καλύτερα να δουλεύουμε μέσα στο λαό. Η ποιοτική διαφορά της σημερινής κατάστασης, λόγω ακριβώς του γεγονότος ότι ο λαός είναι σε κατάσταση, να το πούμε έτσι, αφασίας. Η ποιοτική διαφορά βρίσκεται πάντα με αυτούς που ξέρουν να δουλεύουν πόρτα την πόρτα, γειτονιά τη γειτονιά, στην πόλη και στο χωριό. Εκεί θα φανεί η διαφορά.
και όχι στις κεντρικές πολιτικές κοινές με τον τρόπο, με τους όρους και τους σχετισμούς που έχουμε σήμερα. Μάλιστα. Λοιπόν, ευχαριστώ πάρα πολύ και για τους αγώνες και χαιρετώ και καλή δύναμη. Θα τα πούμε στο συνέδριο. Σίγουρα. Ναι, ναι. Αντίο. Elevator all packed with lawyers, 4 to 1. Elevator all packed with lawyers, 4 to 1. No courtroom today, boys, stand down. No courtroom today, boys, stand down. Lines with X's past them, one by one. Staring at lines with X's past them.